Προοδεύει, προοδεύει αρκετά. Προοδεύει, αλλά προοδεύει. Τις επόμενες μέρες υπογράφονται και νέες συμβάσεις, ναι. Αυτή τη φορά με το Πανεπιστήμιο και το ΜΑΗΦ, οι οποίοι θα μελετήσουν το χερσαίο περιβάλλον της Χρυσής, ενώ θα ακολουθήσει ακόμα μία με το ΕΛΚΕΘΕ για μία περιμετρική ζώνη θαλάσσια. Mm-hmm. Το ευχάριστο είναι ότι κατατέθηκε από το Δήμο η πρότασή του για την κατασκευή προβλήτας. Ναι. Πού κατατέθηκε, εννοείται? Στην Αντιπεριφέρεια, mm-hmm. στην Επιτροπή, για να ενταχθεί στο σχέδιο δράσης, να συνταχθεί δηλαδή προγραμματική σύμβαση και γι' αυτό. Γιατί, όπως ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι πολύ χρονοβόρα. Mm-hmm. Πολύ χρονοβόρα, ναι. Ένα νέο ακόμα είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης θεσμοθετημένο, δηλαδή σε ΦΕΚ, ένα σχέδιο δράσης για τον οικότοπο των Αρκέφτων, που περιλαμβάνει βεβαίως και τη Χρυσή. Οι δράσεις για το νησί προβλέπουν ένα προϋπολογισμό της τάξης των 340.000 ευρώ. Το επόμενο διάστημα εμείς θα εξειδικεύσουμε τις δράσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο, που θα ανοίξουν τα νέα ΕΣΠΑ, να προσπαθήσουμε να προχωρήσει έτσι ώστε να έρθουν στο νησί και αυτά τα χρήματα. Να μας επαναλάβετε λίγο για ποιο πράγμα ήταν αυτό, ένα σχέδιο δράσης για τους οικότοπους. Είναι ένα σχέδιο δράσης για τον οικότοπο των Αρκέφτων, που είναι βέβαια για όλη την Ελλάδα, αλλά συμπεριλαμβάνει και τη Χρυσή. Οι δράσεις εκεί περιγράφονται έτσι αγρά, να το πω έτσι. Εμείς θα προσαρμόσουμε, θα εξειδικεύσουμε τις δράσεις του νησιού και θα το κυνηγήσουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι, δηλαδή θέλουμε ώστε τον Οκτώβρη να διεκδικήσουμε αυτό το ποσό για το 340.000 που προβλέπετε, μας είπατε, ναι, για το νησί. Επομένως θα μπορέσει να γίνει μια σε βάθος και όλα έρευνα και για το θέμα της ξήρασης των κέντρων. Mm-hmm. Τώρα το απουσιολόγιο της Επιτροπής, της Συνεδρίας της Επιτροπής, τι έδειξε? Ήταν μηδενικό. Με μεγάλη μας χαρά. Ήταν η μηδένη απουσία, οπότε συμμετείχαν όλοι. Όλοι, ναι. Αντικαταστάθηκε ο κύριος Ασπαδάκης από την κυρία Ρουμελιωτάκη. Μάλιστα. Η οποία ήταν στην συνεδρίαση. Μια χαρά. Ωραία. Τώρα σχετικά με την πρόοδο των ήδη προβλεπομένων δράσεων, τι εικόνα έχουμε σχετικά με αυτή την πρόοδο? Γίνονται διάφορες αναθέσεις τώρα αυτόν τον καιρό. Α, προχωράμε σε αναθέσεις τώρα πια. Τις αναθέσεις βέβαια, τις αποκεντρωμένες να επιταχυνθούν, των δράσεων δηλαδή τις αποκεντρωμένες, και επιπλέον έχουμε και αυτά που είναι στο πλάι των δράσεων, που είναι αυτό το σκάφος που έχει γίνει σύριαλ. Ναι, σκάφος μιλάμε, σκάφος δεν έχουμε δει. Το σκάφος το ταχύπλο για την δασική υπηρεσία. Μάλιστα. Αυτό επιθεωρήθηκε την περασμένη Παρασκευή από το λιμενικό και αναμένεται αυτή την εβδομάδα να έρθει. Το δεύτερο είναι ότι δεσμεύθηκε ένα ποσό από τον ΟΦΙΠΕΚΑ, από τον προϋπολογισμό του, για την υλοποίηση μικρών δασοτεχνικών έργων στο νησί, δηλαδή να γίνει μια περίφραξη από τη μεριά του Αιγιαλού του κέντρου δάσους, ώστε να μπει ένα ψυχολογικό όριο, να μπουν πινακίδες και να απομακρυνθούν οι ξύλινοι διάδρομοι και άλλες κατασκευές οι οποίες πια δεν είναι λειτουργικές,
από το νησί. Και τέλος να δεσμεύτηκε και ένα ποσό για τον νομικό σύμβουλο που χρειαζόμαστε για να διερευνήσει το ιδιοκτησιακό. Το ιδιοκτησιακό, ακριβώς. Σχετικά με την απομάκρυνση των ήδη κατάλοιπων που υπάρχουν από τις προηγούμενες δράσεις οι οποίες έχουν γίνει, έχουν απομακρυνθεί ό,τι ήταν να απομακρυνθεί και μένουν αυτά τα καινούργια να απομακρυνθούν? Αυτά δεν είναι καινούργια, είναι πολύ παλιά, είχαν εγκατασταθεί το... Ναι, ενώ αυτή η αποψήλωση που θα γίνει, ναι, τώρα. Ναι, 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 έχουν απομακρυνθεί, έχουν μείνει διάφορα σκουπίδια και λάστιχα και τέτοια πράγματα στο δυτικό, βορειοδυτικό άκρο του νησιού, κοντά στο σπίτι. Μάλιστα. Για τα οποία είχαμε κάνει αναφορά στη δασική υπηρεσία και η δασική υπηρεσία έστειλε έγγραφο αυστηρό για την απομάκρυνσή τους σε περίπτωση που δεν υπάρξει τις επόμενες μέρες κάποια αντίδραση, θα προχωρήσει σε μηνύσεις και τα λοιπά. Όσον αφορά τώρα τη φύλαξη, πώς είμαστε σε αυτό το θέμα, γιατί έχει προκύψει? Δεν πάμε καθόλου καλά με τη φύλαξη, αναμενόμενο, γιατί οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για τους επόπτες δεν βρήκαν ανταπόκριση, δεν έκανε αίτημα κανένας για αυτούς τους λίγους μήνες, τέλος πάντων, που έχει προκηρυχθεί. Φαντάζομαι όπου να είναι θα ξαναπροκηρυχθούν οι θέσεις. Το εντοπίζετε περισσότερο στο οικονομικό κομμάτι, στις συνθήκες, σε τι ακριβώς ήταν? Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό έχει μια διαδικασία, έχει και μια διαδικασία που είναι... Χρειάζεται διάφορα χαρτιά, φορολογική ενημερότητα, ξέρω εγώ, να είναι με ανάθεση, πώς να το πω, σε ελεύθερο επαγγελματία. Υπάρχουν προϋποθέσεις δηλαδή συγκεκριμένες για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί? Αν φοβούνται, ας πούμε, να κάνουν όλα αυτά τα χαρτιά αυτοί που θα κάνουν αίτηση. Δεν θα μπορούσε να είναι σε υπαλληλική δηλαδή σχέση, έπρεπε να είναι κάτι σε μορφή ελεύθερο επαγγελματία δηλαδή. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι και ωραίο βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Σκέφτεστε το ενδεχόμενο ιδιωτικής ασφάλειας? Όχι, ιδιωτική. Δηλαδή security, security δηλαδή, έτσι, να απευθυνθείτε σε ιδιωτικές εταιρείες και τα λοιπά, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, και γιατί μας είπατε ότι θα ξαναβγεί η προκήρυξη. Θα ξαναβγεί πάλι, με αυτούς τους τρόπους έχει ο ΦΠΚ να διαχειρίζεται. Το σωστό θα ήταν να είναι βέβαια δασοφύλακες ή επόπτες μόνιμοι. Ναι, γιατί που έχουν και τις γνώσεις για να μπορέσουν να... Βλέπω μια διαφωνία σχετικά με τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουν τεθεί, να έχετε μια διαφοροποιημένη άποψη. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να είναι φύλακες οι οποίοι έχουν και αρμοδιότητες, δηλαδή μπορούν να αντιδράσουν, να επιβάλλουν πρόστιμα κτλ. Οι επόπτες, αυτοί οι δύο τέλος πάντων που προλαμβάνονται για την παρακολούθηση, εντάξει, όχι ότι δεν είναι χρήσιμοι, είναι χρήσιμοι, αλλά θα πούν παρακαλώ πολύ, μην πατάτε εκεί, παρακαλώ πηγαίνετε πιο πέρα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν έχουν κάποιες αρμοδιότητες δηλαδή? Δεν έχουν αρμοδιότητα, ακριβώς. Επί της ουσίας δηλαδή μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ότι είναι άνευ αντικειμένο από τη στιγμή που δεν έχουν δυνατότητα παρέμβασης ουσιαστικότερη σε μια περίπτωση. Όχι, χρήσιμη θα είναι. Επικουρική όμως, όχι αυτό το οποίο... Επικουρικά, ακριβώς, επικουρικά. Μάλιστα. Τώρα η φύλαξη θα αρχίσει να γίνεται όταν η δασική υπηρεσία θα αποκτήσει σκάφος. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση δηλαδή. Να πηγαίνουν εκεί δηλαδή δασοφύλακες με το σκάφος και να γίνονται τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι. Έτσι, ακριβώς. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Τώρα, σχετικά με την όλη συζήτηση η οποία έγινε σε αυτή τη συνεδρίαση, οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνανε, υπήρξαν κάποιες και νέες προτάσεις σχετικά με το νησί? Οι νέες προτάσεις είναι αυτές οι δύο που είπαμε. Δεν επεκτάθηκαν σε καινούργιες. Δηλαδή
ο προβλήτας και η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τον οικότοπο, οι δράσεις δηλαδή που προβλέπει. Τώρα σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα βέβαια, γιατί είμαστε σε επικοινωνία με διάφορους ερευνητές που είναι ειδικευμένοι στον Άρκεφτο και θέλουμε να τους φέρουμε σε μια επίσκεψη πάνω στο νησί, να κάνουν μια ενημέρωση μετά γενικότερη στα πλαίσια της προετοιμασίας. Είστε αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο επ' αυτού. Είστε ικανοποιημένος έτσι παρόλες τις όποιες καθυστερήσεις που ξέρουμε για τη γραφειοκρατία που υπάρχει από την όλη εξέλιξη και το πώς είναι η κατάσταση στο νησί? Δεν ξέρω αν έχετε ξαναπάει κάποια βόλτα να δείτε την εικόνα, να δείτε πώς προχωράει? Κοιτάξτε, αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει μειωθεί η επισκεψιμότητα στο νησί. Ήταν αυτό που επιδιώκαμε. Αυτό θα επιτρέψει να ανακάμψει το νησί, να πάρει μια ανάσα μέχρι ότου να προετοιμαστούμε για το χρόνο ή για την υλοποίηση των αυτών των σχέδιων των δράσεων. Όταν αυτά θα ξεκινήσουν και θα μπει μια ρότα, γιατί ακόμα δεν έχει μπει αυτή η ρότα, και σκεφτείτε ότι είμαστε 8 μήνες αφού ξεκίνησε η Επιτροπή να λειτουργεί, είναι δηλαδή αρκετά αργά. Μάλιστα. Έχουμε και διάφορα, έχουμε προσφυγές όπως ξέρετε στο ΣΤΕ, ναι, για τις οποίες πρέπει να απαντάμε και να προετοιμαζόμαστε. Έχουμε γίνει προσφυγές με το ιδιοκτησιακό, ας πούμε, έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί είχαμε και εδώ προσφυγές από τους ιδιοκτήτες ή τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες. Ναι, οι προσφυγή που κάναν οι ιδιοκτήτες, αναβλήθηκε τέλος πάντων η εκδίκαση για τον Νοέμβρη, γιατί νομίζω απεβίωσε κάποιος από αυτούς. Επομένως ζητήσανε αναβολή και πάει για τον Νοέμβριο. Εκεί εντάσσεται και εδώ η έγκριση του ποσού για την νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής? Όχι. Αυτό θα το κάνει το νομικό γραφείο Ηρακλείου. Εκδηλώθηκαν ανησυχίες για αυτές τις καθυστερήσεις από τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέλη και μέρη της Επιτροπής? Ναι, όλοι είμαστε λίγο αυτοί, ότι θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά από εβδομάδα σε εβδομάδα που το πάμε. Θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, Θεωρείτε... Το βλέπετε και με το σκάφος πόσο καιρό το συζητάμε. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε φύγει εκτός από χρόνο διαγράμματος. Πιστεύετε ότι αν τρέξουν κάποια πράγματα θα μπορέσουμε να πούμε ότι μπήκαμε ξανά στη ροή του χρονοδιαγράμματος αυτού? Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, αυτό ήταν αναμενόμενο. Από την αρχή ήταν αναμενόμενο, αλλά δηλαδή ειδικά αν δεν μπορείς να δουλέψεις απρόσκοπτα και δεν δουλεύεις σε αρμονία και σε συμφωνία, έχεις αυτές τις καθυστερήσεις. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω να ρωτήσουμε, εκτός αν έχετε κάτι άλλο να μας μεταφέρετε εσείς από τη σύσκεψη που έγινε. Ή τα συμπεράσματα τα οποία εσείς, εκτός αυτών που αναφερθήκαν, τα συμπεράσματα δηλαδή είναι ότι πρέπει να τρέξει λίγο πιο γρήγορα, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα σε πιο μικρό χρονικό διάστημα για να μπορούμε να είμαστε μέσα σε αυτό που θέλουμε να είμαστε το χρόνο διάγραμμα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Να είστε καλά. Και εσείς την καλημέρα μας, κύριε Παρακαμιάν. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν.